Ο Αμερικανός πρόεδρος Βίλιαμ Μακίνλεϊ κόβει πρώτος το νήμα των προεδρικών εκλογών, επανεκλεγόμενος για μια δεύτερη συνεχόμενη θητεία, έχοντας στο πλευρό του ως αντιπρόεδρο τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Θείοντορ Ρούσβελτ. Το δίδυμο Μακίνλεϊ-Ρούσβελτ, που υποστηρίχθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επικράτησε άνετα επί του υποψηφίου των Δημοκρατικών Βίλιαμ Μπράιαν, ο οποίος είχε ως αντιπρόεδρο τον Αντλάι Στίβενσον. Κατά την αναμέτρηση, στην οποία έλαβε μέρος και τρίτος υποψήφιος, ο σοσιαλιστής Ευγένιος Ντέμπς, συγκεντρώνοντας 100.000 ψήφους, οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να αυξήσουν την πλειοψηφία που διέθεταν τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Αμερικανικός λαός φαίνεται ότι επιθυμεί τη συνέχιση των καλών καιρών, δήλωσε μετά την επανεκλογή του ο Θείοντορ Ρούσβελτ, ο οποίος ένα χρόνο αργότερα επρόκειτο να διαδεχθεί στο προεδρικό αξίωμα τον Μακίνλεϊ, που θα δολοφονεί το από έναν αναρχικό. Λίγο πριν την κατάρρευση των κεντρικών αυτοκρατοριών και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Πολωνικό Συμβούλιο της Αντιβασιλείας διακόπτει τη συνεργασία του με τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία και ανακηρύσσει την Πολωνία δημοκρατία. Τέσσερις ημέρες αργότερα θα έφτανε στη Βαρσοβία ο Πολωνός στρατηγός Γιώζεφ Πιλσούντσκι, ο οποίος είχε μόλις απελευθερωθεί από τις γερμανικές φυλακές όπου εκρατείτο. Αρχικά ο Πιλσούντσκι θα αναλάμβανε την ηγεσία των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά πολύ σύντομα θα συγκέντρωνε στα χέρια του όλη την εξουσία, καταλαμβάνοντας και το αξίωμα του Προέδρου της Πολωνίας. Ένας πανέξυπνος στρατιωτικός, ο συνταγματάρχης Ιάκωβος Σικ, κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια εφεύρεσή του για το ξύρισμα. Ήταν η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή που σύντομα θα καθιερωνόταν ως βασικό αξεσουάρ κάθε ανδρικής τουαλέτας. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Χέρμπερτ Χούβερ αναδεικνύεται νικητής των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών, επικρατώντας με μεγάλη διαφορά του υποψηφίου των Δημοκρατικών Άλφρεντ Σμιθ. Οι Ρεπουμπλικάνοι μάλιστα κατάφεραν να αναδείξουν 444 εκλέκτορες έναντι μόλις 87 των αντιπάλων τους, σημειώνοντας έτσι τη μεγαλύτερη εκλογική νίκη στη μέχρι τότε ιστορία τους. Η συντριπτική ήττα του Σμιθ, που είχε διατελέσει κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, απεδόθη στο σύνθημα που υποστήριζε υπέρ της κατάργησης της ποτοαπαγόρευσης, αλλά και στο καθολικό του θρήσκευμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, ωστόσο, αν και πλειοψήφισαν σε 40 πολιτείες, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, στην οποία εξελέγει ο δημοκρατικός Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Η νίκη του Χούβερ έγινε δεκτή με εντυπωσιακό άλμα τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ενώ ο νεοεκλεγής πρόεδρος, περί χαρής, έσπευσε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην εξάλληψη της φτώχειας. Όμως τα λόγια του Χούβερ επρόκειτο να διαψευστούν με τον οδυνηρότερο τρόπο μόλις ένα χρόνο αργότερα, όταν το χρηματιστήριο της Wall Street θα ζούσε το μεγάλο κράχ του 1929 και η αμερικανική οικονομία θα βυθιζόταν στη χειρότερη κρίση της ιστορίας της. Μία ημέρα πριν τη μεγαλύτερη εθνική γιορτή της Σοβιετικής Ένωσης, την εορτή προς τιμή της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν απευθύνει μέσω του κρατικού ραδιοφώνου δραματικό διάγγελμα προς τους συμπατριώτες του από την απειλούμενη από τους χιτλερικούς Μόσχα. Ο Σοβιετικός ηγέτης θα τονίσει ότι ο πόλεμος για την απόκρουση των χιτλερικών είναι ένας δίκαιος πόλεμος και θα υποστηρίξει ότι στους 5 μήνες της γερμανικής εισβολής έχασαν τη ζωή τους 350.000 σοβιετικοί στρατιώτες και 4,5 εκατομμύρια Γερμανοί. Ένα 24ωρο αργότερα, χιλιάδες σοβιετικοί στρατιώτες θα έπαιρναν μέρος στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση μπροστά στα τείχη του Κρεμλίνου προς τιμή της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Και αμέσως μετά, πολλοί από αυτούς θα έφευγαν κατευθείαν για το μέτωπο που πλέον είχε μεταφερθεί ελάχιστα χιλιόμετρα έξω από τη σοβιετική πρωτεύουσα. Μετά από μια σφοδρή αντεπίθεση διαρκείας που υποχρεώνει τα γερμανικά στρατεύματα να ψηφίσουν τις διαταγές του Χίτλερ και να εγκαταλείψουν την πόλη, ο Σοβιετικός στρατός εισέρχεται στο Κίεβο, απελευθερώνοντας την πρωτεύουσα της Ουκρανίας μετά από 778 ημέρες γερμανικής κατοχής. Οι χιτλερικοί είχαν καταλάβει το Κίεβο το 1941, εξολοθρεύοντας μισό εκατομμύριο άνδρες του Σοβιετικού στρατού, ο οποίος τότε είχε υποστεί μία από τις χειρότερες ήττες του. Τότε η Ουκρανική πρωτεύουσα ήταν μία από τις ομορφότερες πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης.
Τώρα, το ελεύθερο Κίεβο έμοιαζε με μια απέραντη έρημο γεμάτη στάχτες και ερείπια, αλλά και αναρρύθμιτους ομαδικούς τάφους. Πριν να αποχωρήσουν, οι χιτλερικοί είχαν φροντίσει να καταστρέψουν κάθε παραγωγική μονάδα της περιοχής, όπως επίσης και όλα τα μεγάλα έργα υποδομής, γέφυρες, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και σταθμούς, καθώς και εκατοντάδες κτίρια της πόλης, αλλά και να εκτελέσουν εν ψυχρό χιλιάδες αμάχους, σαν να ήθελαν έτσι να εκδικηθούν για την ταπεινωτική τους ήττα. Λίγες ώρες αργότερα, σε μια μεγάλη σύναξη στο κέντρο του Κιέβου, ο στρατάρχης Ζούκοφ θα συνέχερε τους κατοίκους για την απελευθέρωση της πόλης τους. Ταυτοχρόνως στη Μόσχα, με εντολή του Στάλιν, τα κανόνια θα ηχούσαν για να χαιρετήσουν με πανηγυρικές ομοβροντίες την επιστροφή του Κιέβου στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Ελάχιστες ώρες μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων, οι φωτεινές επιγραφές διαλαλούν την εντυπωσιακή νίκη του απερχόμενου Προέδρου και εκλεκτού των Ρεπουμπλικάνων, Dwight Eisenhower, που επανεκλέγεται για μία ακόμη τετραετή προεδρική θητεία. Αντίπαλός του από την πλευρά του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν ο γερουσιαστής Αντλάι Στίβενσον ο νεότερος, την υποψηφιότητα του οποίου είχε εισηγηθεί στο συνέδριο του κόμματος ένας νεαρός γερουσιαστής, ο Τζον Κένεντι. Η εκλογική αναμέτρηση ήταν πιστή επανάληψη εκείνης πρωτετραετίας, όταν οι δύο πολιτικοί είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι για τη διεκδίκηση της Αμερικανικής Προεδρίας, την οποία είχε κερδίσει και τότε ο Eisenhower. Πέντε μόλις ημέρες μετά την επικράτηση του στρατιωτικού πραξικοπήματος που ανέτρεψε και δολοφόνησε τον δικτάτορα του Νοτιού Βιετνάμ, στρατηγό Diem, την εξουσία αναλαμβάνει ο ισχυρός άνδρας των στασιαστών, στρατηγός Van Minh, ο οποίος και ανακηρύσσεται πρόεδρος της χώρας. Ο Minh, που πριν το πραξικόπημα ηγείτο των ενόπλων δυνάμεων του Νοτιού Βιετνάμ, ήταν βουδιστής και ευνοούμενος των Αμερικανών, οι οποίοι και τον στήριξαν ποικιλοτρόπως. Η εξουσία του όμως δεν θα διαρκούσε παρά δύο μονομήνες, καθώς τον Ιανουάριο του επόμενου έτους ο Minh θα ανατρεπόταν από νέο στρατιωτικό πραξικόπημα, επικεφαλής του οποίου ήταν ο στρατηγός Καν. Περισσότεροι από 350.000 Μαροκινοί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του βασιλιά τους Χασάν, ξεκινούν πορεία στην έρημο της Δυτικής Σαχάρας, διεκδικώντας για λογαριασμό της χώρας τους τα εδάφη της Αφρικανικής Ερήμου, που μέχρι τότε κατήχε η Ισπανία. Η πορεία των αόπλων Μαροκινών μέσα στην έρημο ονομάστηκε Πράσινη Πορεία και προκάλεσε μεγάλη ένταση στην περιοχή, καθώς την ίδια περιοχή διεκδικούσε και η γειτονική Αλγερία. Τελικά η πορεία θα σταματούσε ευνηδίως τρεις ημέρες αργότερα, όταν ο Χασάν θα καλούσε τους συμπατριώτες του να επιστρέψουν στο Μαρόκο. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας αρχίζει στην πόλη Ρέτζιο της Καλαβρίας μια εντυπωσιακή δίκη. Στο δόλιο οδηγούνται αλυσοδεμένα δεκάδες άτομα γνωστά για τους στενούς δεσμούς τους με τη μαφία, που κατηγορούνται για διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Όπως αποκαλύφθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, οι κατηγορούμενοι καταχράστηκαν κρατική επιδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για την κατασκευή χαλιβουργίου στην περιοχή. Η εξόρυξη άνθρακα ήταν για την Νότια Αφρική βασικός τομέας παραγωγής. Στα τεράστια ανθρακορυχεία της χώρας εργάζονταν νυχθημερών χιλιάδες εργάτες όλων των φυλών, μεταξύ τους και 150.000 Ινδοί μετανάστες. Οι άθλιες συνθήκες δουλειάς, οι πενιχρές αμοιβές και ο ομός ρατσισμός που επικρατούσε στη χώρα έσπρωξε πολλούς Ινδούς στο δρόμο του αγώνα. Η ηγετική του μορφή, ένας 40χρονος δικηγόρος στην Πρετόρια, ο Μοχάνδας Γκάντι. Στις 6 Νοεμβρίου 1913 ο Γκάντι συλλαμβάνεται, ενώ ηγείται διαδήλωση Ινδών Ανθρακορύχων. Αλλά καταφέρνει να πετύχει πολλά. Ένα χρόνο αργότερα θα επιστρέψει στην Ινδία, όπου θα αναδειχθεί σε εθνικό ηγέτη και πρωτεργάτη της Ινδικής Ανεξαρτησίας. Ήταν μία από τις αγριότερες αλλά και φωνικότερες μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεατρό της, η περιοχή της βελγικής πόλης Σύπρ,
όπου δύο ακόμη φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι δυνάμεις της Αντάντ είχαν αναμετρηθεί με τα στρατεύματα των κεντρικών αυτοκρατοριών. Η τρίτη μάχη της Ήπρ άρχισε τον Ιούλιο του 1917, με μια μεγάλη έκταση σε επίθεση των καναδικών και αυστραλιανών στρατευμάτων που μετήχαν στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Οι εχθροπραξίες διήρκεσαν 4 ολόκληρους μήνες. Στις 6 Νοεμβρίου του 1917 η μάχη είχε τελειώσει. Οι δυνάμεις της Αντάντ είχαν νικήσει. Η νίκη τους ωστόσο αποτύπωνε ανάγλυφα το φρικτό παραλογισμό εκείνου του πολέμου. Κατά τους 4 μήνες της αναμέτρησης είχαν χαθεί και από τις δύο πλευρές πάνω από 250.000 άντρες, για να κερδιθούν από την Αντάντ μόλις 6 χιλιόμετρα γης. Το Σεπτέμβριο του 1980 τα τάγκς ξαναβγήκαν στους δρόμους της Τουρκίας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα επικράτησε σχεδόν αμέσως. Η κυβέρνηση Ντεμιρέλ πάβεται και η εξουσία περνά στον επικεφαλής των πραξικοπηματιών, στρατηγό Ευρέν. 3 χρόνια αργότερα η στρατιωτική χούντα αναζητεί άλοθη φιλελευθερωποίησης. Οργανώνει εκλογές παροδία, από τις οποίες αποκλείει πάνω από 17 κόμματα. Τότε ανατέλει το άστρο του Τουρκού Τοζάλ. Στις 6 Νοεμβρίου 1983, ο Οζάλ, χωρίς ουσιαστικά αντίπαλο, θριαμβεύει στις κάλπες και αμέσως μετά παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα μιας πορείας που έφερε τον Οζάλ 6 χρόνια μετά στην τουρκική προεδρία και τον ανέδειξε μέχρι το θάνατό του σε πρωταγωνιστή της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Στις 6 Νοεμβρίου 1995 το Ισραήλ αποχαιρετά για πάντα έναν επιφανή πολιτικό του, τον πρωθυπουργό του Γιτσάκ Ράμπιν. Ιέραξ στη νεαρή του ηλικία, ο Ράμπιν, είχε τη γενναιότητα να αλλάξει πορεία και να μετατραπεί σε θερμό κήρυκα της προσέγγισης με τους Παλαιστινίους. Όλα τα μεγάλα βήματα που έγιναν για την ειρηνική διευθέτηση του Παλαιστινιακού έφεραν και τη δική τους σφραγίδα. Αυτό όμως τον έκανε στόχο φανατικών ομοεθνών του. Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου 1995, ενώ συμμετείχε σε φιλειρηνική εκδήλωση τραγουδώντας το τραγούδι της ειρήνης, ο Ράμπιν δολοφονείται. Δράστης, ένας 23χρονος ακροδεξιός, που συλλαμβάνεται αμέσως και δηλώνει αμετανόητος. Τις επόμενες ώρες, ο τόπος της δολοφονίας μετατρέπεται σε χώρο λαϊκού προσκυνήματος. Χιλιάδες απλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι, προσέρχονται για να τιμήσουν τον νεκρό και να εκφράσουν την υποστήριξή τους στο δρόμο που αυτός ακολουθούσε. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται και μπροστά στη σωρό του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού, αποδεικνύοντας ότι και στην εβραϊκή κοινωνία είναι ισχυρές οι δυνάμεις που προσβλέπουν σε ένα μέλλον ειρήνης στη Μέση Ανατολή.